ίσως να είναι η εκατοστή, μπορεί η εκατοστή δέκατη ανακοίνωση του Δημοκρατικού Κόμματος. Έχουμε χάσει τον λογαριασμό, ωστόσο σε μια νέα ανακοίνωση σήμερα το Δημοκρατικό Κόμμα κρίνει ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οδεύει σε νέες υποχωρήσεις και νέες δεσμεύσεις. Επειδή ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύουν ότι υπάρχουν υποχωρήσεις που δεν έχουν καταγραφεί πουθενά, εκείνο που θα έπρεπε ή θα ήθελαν να πούν αλλά δεν τολμούν να το πούν είναι το ότι έχουν πάντοτε αντιρρήσεις και δεν θα ήθελαν να γίνονται καν διαπραγματεύσεις. Από την πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα για συνάντηση στα Ηνωμένα Έθνη το Σεπτέμβριο του 2016 και σε κάθε άλλη ευκαιρία που προέκυψε έκτοτε, ήταν εναντίον. Η τοποθέτηση του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν πάντοτε ότι πρέπει να αποφύγουμε διαπραγματεύσεις, συναντήσεις, οποιαδήποτε πρωτοβουλία για λύση του Κυπριακού, διότι για αυτούς σημαίνει υποχωρήσεις. Είναι μάλιστα ενδεικτικό το ότι το Δίκο και σήμερα εξαπολύει επίθεση ενάντια στην διάσκεψη της Γενέβης. Εκεί όπου για πρώτη φορά ήρθε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε διαπραγμάτευση, σε διάσκεψη για τον Κυπριακό. Εκεί όπου, για να μην χρησιμοποιήσουμε την δική μας κρίση, υπενθυμίζουμε ότι η ηγεσία της ελληνικής κυβέρνησης, τόσο ο Πρωθυπουργός όσο και ο Υπουργός Εξωτερικών, έκριναν ότι επρόκειτο για μια σημαντική διπλωματική επιτυχία της ελληνικής πλευράς. Το Δίκο προφανώς αφίσταται, βρίσκεται αλλού από αυτή την κοινή στάση της ελληνικής και της κυπριακής κυβέρνησης. Αλλά είναι και απορίας άξιων γιατί το Δίκο να ρωτά σήμερα και ακούγεται κάπως σαν ηχό της τουρκικής προπαγάνδας. Γιατί να ρωτά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εάν θα δεχτεί την τουρκική αξίωση για να ανασταλούν οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Δημοκρατίας. Δεν έχουν ακούσει την τοποθέτηση της κυπριακής κυβέρνησης, της κυβέρνησης της χώρας μας. Η κυπριακή οικονομία έχει αρχίσει να εξέρχεται από την κρίση, αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση το Δημοκρατικό Κόμμα. Άρχισε να εξέρχεται από τις αρχές του 2016. Το Δίκο έμεινε πίσω. Έκτοτε η οικονομία δεν είναι στην κατάσταση που έχει αρχίσει να εξέρχεται από την κρίση, αλλά έχει οικοδομηθεί μια ρωμαλαία αναπτυξιακή διαδικασία. Όμως πρέπει να πούμε ότι πράγματι η σωτηρία της οικονομίας από τη χρεοκοπία οφείλεται και στην θετική στάση του Δίκο, όπως επισημαίνει και το ίδιο στην ανακοίνωσή του. Και όπως εμείς δεν είχαμε πρόβλημα πάντοτε να το αναγνωρίσουμε. Εκείνο όμως που δεν επισημαίνει η ανακοίνωση του Δίκο είναι ότι αυτή η υπεύθυνη στάση έδωσε την θέση της λίγο πριν τις περσινές βουλευτικές εκλογές σε μια νέα στάση όπου το Δίκο συμπορευόμενο και με το ΑΚΕΛ έχει καταστεί εμπόδιο σε όλες τις αλλαγές οι οποίες θα βοηθούσαν περαιτέρω την κυπριακή οικονομία να χτίσει ένα ισχυρότερο δρόμο ανάπτυξης. Από τις βουλευτικές εκλογές και μετά έχει τερματιστεί η υπεύθυνη στάση και το Δίκο είναι τυφλή αντιπολίτευση, όπως εξάλλου είναι και το ΑΚΕΛ. Ελπίζουμε ότι αυτή η τυφλή αντιπολίτευση που διαδέχτηκε την υπεύθυνη στάση μπορεί να αναθεωρηθεί εν ώψη των αναγκών της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, εμείς υπενθυμίζουμε ότι σήμερα η κυπριακή οικονομία δεν έχει αρχίσει απλώς να εξέρχεται από την κρίση, αλλά τρέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά ρυθμό ανάπτυξης. Φέτος προβλέπεται, όπως δείχνουν και τα δεδομένα του πρώτου τριμήνου, ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Κύπρο είναι περίπου διπλάσιος από αυτόν της Ευρωζώνης, οπωσδήποτε είναι από τους ψηλότερους στον χώρο της Ευρώπης και σε μέγεθος 3%, πραγματικά μεγέθη,
3% ανάπτυξη, αύξηση της πραγματικής οικονομίας, μπορεί να μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε και τα προβλήματα που παραμένουν, είτε είναι αυτά τα συσσωρευμένα ιδιωτικά δάνεια, είτε ακόμα η ανεργία που παραμένει ψηλή, είτε άλλα ζητήματα που πράγματι χρειάζονται αντιμετώπιση. Χρειάζονται όμως και οι σωστές οικονομικές πολιτικές, η προέκταση των πολιτικών που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση. Μιλώντας όμως για τις σωστές οικονομικές πολιτικές και διαπιστώνοντας ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Χάρης Γεωργιάδης, ο οποίος ήταν ο άνθρωπος που ηγήθηκε της προσπάθειας για να βγει η Κύπρος από το μνημόνιο, ηγήθηκε πολιτικά, είναι ο υπουργός που σήμερα είναι στην ευχάριστη θέση να διαπιστώνει ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 3,3%, δυστυχώς βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος για μια υπόθεση απόσπασης ενός υπαλλήλου. Είναι πραγματικά κρίμα. Η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι πάντα ότι σεβόμαστε όλους τους ελέγχους και οπωσδήποτε τα ευρήματα της ελεγκτικής υπηρεσίας. Οι έλεγχοι που γίνονται είναι για να βελτιώσουμε διαδικασίες προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος. Δεν έχουν σκοπό όλη αυτή την διελκυστίνδα και όλο αυτό το θεατρικό σκηνικό που έχει στηθεί. Επομένως, εμείς θα θέλαμε να στρέψουμε την προσοχή στα επιτεύγματα της πολιτικής που εφαρμόζει ο Υπουργός Οικονομικών και εφόσον κριθεί αναγκαίο ότι θα έπρεπε ίσως να υπάρχουν κάποιοι κανονισμοί για τις αποσπάσεις των υπαλλήλων του δημοσίου που γίνονταν όλα αυτά τα χρόνια και στο κράτος με τη στενή έννοια και ευρύτερα σε ημικρατικούς οργανισμούς. Και συνήθως ήταν ευθύνη, αρμοδιότητα και διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, της αρμόδιας αρχής. Ποιοι υπάλληλοι θα ήταν καταλληλότεροι και καλύτερα να ακολουθήσουν για μερικά χρόνια σταδιοδρομία σε κάποιους διεθνείς οργανισμούς εκτός Κύπρου. Ενώ ήταν έτσι, εάν τώρα υπάρχει ζήτημα, ας διορθωθεί με νομοθετική εργασία. Ας εισαχθούν κανονισμοί. Δεν χρειάζεται όμως όλη αυτή η στοχευμένη προσπάθεια που υπενθυμίζουμε ότι έχει τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά με εκείνα που επεσήμανε η απόφαση δικαστηρίου που μιλούσε για εμπαθείς ενέργειες και καταθέσεις. Με εκείνα τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια από την υπόθεση διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών της αστυνομίας στη Βουλή, για τα οποία κρίνεται ο τέος υπαρχηγός. Είναι της ίδιας ποιότητας και των ίδιων ηθών. Γι' αυτό καλοδεχούμενος και απαραίτητος ο έλεγχος από την ελεγκτική υπηρεσία, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να γίνεται με περισσότερο θεσμική συνέπεια και με τρόπο που να αποδίδει. Όσον αφορά τον Υπουργό Οικονομικών, εμείς πιστεύουμε ότι πρώτα κρίνεται από τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει φέρει εφαρμόζοντας την πολιτική της κυβέρνησης στην οικονομία.